Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Φρέσκο, φρέσκο, σπαρταράε! Σπαρταράε! Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο VMA 2022 από τη ΔΕΗ, The Viral Heroes. Εγώ είμαι η Λίλη. Εγώ είμαι ο Ντί. Και είμαστε εδώ καθημερινά σε αυτά το απόγευμα, κάθε φορά με ένα νέο καλεσμένο. Σήμερα να δείτε τι καλεσμένο σας έχω. Σοκ! Σαν τα κρύα τα νερά. Σαν τα κρύα τα νερά. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μπείτε στο viva.gr να πάρετε το εισιτήριό σας για τα φετινά βραβεία που είναι στις 22 Ιουνίου στο κλειστό γήπεδο Taekwondo με παρουσιαστή Θέμη Γιώργαντα και Κόνη Μεταξά και εμάς εδώ στα backstage. Και επίσης μπορείτε να μπείτε στο mad.gr να ψηφίσετε τον αγαπημένο σας καλεσμένο για να φύγει φέτος από τα βραβεία με το δικό του βραβείο. Όχι ότι είμαστε κι εμείς υποψήφοι δηλαδή και να πάτε να ψηφίσετε. Ένα, πάρα το, πάρα το. Σήμερα μαζί μας έχουμε ένα κορίτσι μάλαμα, τη Τζόζεφιν. Τι κάνετε? Καλά στην να ξέρεις, έχω κάνει πρόβες για να το πω και να είμαι τόσο χαλαρή. Καταρχήν, να πω ότι είστε δύο κουκλάκια. Εσύ είσαι κουκλά. Όχι, δεν έχω ξανάρθει, δεν σας έχω ξανάρθει από κοντά. Είστε πανέμορφοι και μου αρέσετε πάρα πολύ. Έλα, πάρα πολύ. Και εσύ μας αρέσεις πάρα πολύ. Είσαι τέλεια. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην παρέα σας. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Πώς είστε? Εσύ πώς είσαι? Είμαι τέλεια! Άκουγα τώρα και το τραγούδι μου. Είμαι πολύ καλά. Θα έπρεπε να είσαι τέλεια. Νομίζω είναι η χρονιά σου φέτος. Όχι μόνο φέτος. Θα είσαι και. Κάθε φέτος να είναι καλύτερο. Κάθε χρόνο, έτσι. Να είναι κάθε μακάρι χρόνο, έτσι. Να έχω αυτή τη τύχη και να βγαίνουν έτσι όμορφα τραγούδια. Εγώ χαίρομαι πολύ που ανοίξαν τα πράγματα και δουλεύουμε κανονικά τώρα γιατί ήμασταν δύο χρόνια. Όπω ναι. 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 Ειδικά για τους καλλιτέχνες ήταν βαρύ. Ναι, και τώρα μόλις άνοιξε. Γενικά, βγαίνει ωραία μουσική, έχουμε έμπνευση. Βλέπω ότι τελευταία έχεις κάνει ένα χαμό και κινείσαι πάρα πολύ, σε χαίρομαι. Ευχαριστώ. Έχεις κάνει και κάτι που για μένα ήταν, πες. Ποιο? Γενικά στο σπίτι, όταν αράζουμε, ακούω πολύ συγκεκριμένη μουσική, ακούω ξένα, ανταπαντούπα και τέτοια. Ναι. Με το που έβγαλες το τηλέφωνο, έπαιζε repeat μέσα στο σπίτι. Ήρθε μια μήνα. Όχι, πάνω σου είναι. Ρε, έχει φράσος. Όχι, δεν θα μιλάσω. Παιδιά, έχει φράσος, δεν φεύγει. Να τις κάνω καμιά ερώτηση, μου θέλει. Sorry about that. Σου κάτσε και εδώ, αντί ναι, κάτσε. Τι σε έκανε έτσι και δεν έφευγε, θράσω. Η Τζόζεφ είναι αυτή, θα κάτσω. Τώρα θα νομίζω συνέχεια ότι έχω μήκες κάπου. Ξέρεις τι, νομίζω ότι μπήκε στο παντελόνι μας. Όχι, όχι, δεν. Φαντάζεσαι. Πώς νιώθεις που σου άρεσε το τηλέφωνο? Πάρα πολύ, πάρα πολύ μου άρεσε. Ξέρεις, ήταν και ένα τραγούδι που ήταν, είναι πιο εσωτερικό. Και είχα πολύ την ανάγκη να βγει αυτό το τραγούδι, γιατί το γράψαμε μόλις γύρισα από την Αμερική, που είχαν κλείσει όλα. Mm-hmm. Και λέω, είμαι έτοιμη να κάνω κάτι έτσι... Δυνατό. Ναι. Και διαφορετικό. Ναι. Και διαφορετικό. Μου άρεσε και το κλιπ πάρα πολύ με το άλογο, ναι. Ήταν τέλειο. Ήταν πολύ ωραίο. Τα λόγια που λέει στην αρχή, θες να μου πεις δύο πραγματάκια για τα λόγια? Είμαι εγώ. Στο σπίτι με μόνη. Όχι, όχι, ενώ ποιο? Στην αρχή που ξεκινάει και ακούγονται... Α, εκεί. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν έμπνευση του Σταύρου, με το σκηνοθέτη μου δηλαδή, και του Σπύρου, που ουσιαστικά εγώ όταν πάμε να κάνουμε βίντεο κλιπ, έχω πάντα ένα storyline και το προτείνω. Και μετά μου το εξελίσσουν οι συνεργάτες μου, ξέρεις. Οπότε εκείνος ήξερε όλο το storyline αυτό και μου λέει στην αρχή πρέπει να μπει κάτι, γιατί ήθελα πολύ να χρησιμοποιήσουμε τα μαντήλια και μου βγάζε πολύ παραδοσιακό και... Ναι, φύγε μίγα. Και γράψαμε αυτό στην αρχή που ήταν κάτι που με εμπνέει. Ναι. Είναι βασικά η δικιά μου ιστορία μέσα στο τραγούδι. Μιλάει για έναν άνθρωπο που έχει φύγει και μπορεί να τον σκέφτεσαι αναδιαστήματα. Αλλά επειδή είναι έτσι οι καταστάσεις και τα circumstances, ότι είναι έτσι οι καταστάσεις και έτσι όπως τα έχει φέρει η ζωή μάλλον, αυτοί οι δύο άνθρωποι χωρίζονται και επειδή έχει εξελιχθεί να είναι έτσι σαν άνθρωπος, δεν μπορούν να είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί. Ναι, ναι, ναι.
Άρα ναι. Έχει να κάνει είναι και λίγο το πιο deep. Πονάει και λίγο έτσι η κρυφοπληγίτσα. Ναι, είναι στιγμές που τις αναπολύεις, καλά το είπα. Ναι. Και τις σκέφτεσαι, αλλά δεν, στην πραγματικότητα δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να είναι μαζί. Ναι. Ναι. Και το λες με τον δικό σου τρόπο που το ακούς και είσαι... Ναι, γιατί έχει ένα παράπονο, αλλά έχει και ένα τύπου... Το σηκώνω, αλλά δεν είναι και λίγο σεξι την ώρα που το λέει και έχει ένα attitude. Ναι, 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 ναι. Είναι λίγο ναι. Είναι έτσι είμαι εγώ, είμαι διπολική. Τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Πώς σου φαίνεται που φέτος είσαι σε τρεις κατηγοριάρες υποψήφια για βραβείο? Είμαι πολύ χαρούμενη. Έχεις νοικιάσει φορτηγό? Όχι. Πλέον αγροτικό. Ξέρετε τι. Ενώ είχαμε τραγουδάω κάποια χρόνια, έχω κάνει το Μάγια, το Τι, το Δεν έχω σημειωθεί και αυτά. Δεν είχα πάρει βραβείο για αυτά τα τραγούδια. Και πέρσι πήρα τα πρώτα μου δύο βραβεία. Οπότε τώρα που είμαι και σε τρεις υποψηφιότητες, σήμερα είναι πολύ, ναι. πολύ ωραίο. Ελπίζω να πάρω βραβείο φέτος. Φέτος ποιο θα ήθελες να πεις on stage από τα κομμάτια σου? Δεν ξέρω. Νομίζω κάτι χαρούμενο. Ναι. Ναι. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, το είχα απορία. Εσύ σαν καλλιτέχνης έχεις δικό σου αγαπημένο από τα κομμάτια σου? Π.χ. τώρα έχεις βγάλει το Κύμα μου, το Τηλέφωνο, έχεις βγάλει το με τον Ιακωβίδη. Ναι, κοίταξε. Έχω, ναι, το Τηλέφωνο είναι από τα αγαπημένα μου. Νομίζω ότι έχω ένα vibe για κάθε ώρα, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, άμα βγω το βράδυ, θα θέλω κάτι πιο φαν και τέτοια, αλλά το Τηλέφωνο με πιάνει σε πολλές ώρες ναι. στην ίδια σκέψη, ας πούμε. Ας πούμε, το βλέπω από το Διονύση που γράφει μουσική. Ναι. Ξεκινάει να γράψει ένα κομμάτι και μετά μέχρι να το κάνει release, το έχει ακούσει τόσο πολλές ναι. φορές ναι. που δεν θέλει να το ξανακούσει. Αυτό που λέω και εγώ είναι σαν ένας σπόρος που μέχρι να βγει και να κυκλοφορήσει γίνεται, εξής, ναι. γίνεται ναι, ναι. ένα λουλούδι. Αυτό υπάρχει τεράστια διαδικασία. Και αυτό όταν πάμε στο στούντιο και γράφουμε και σκέφτομαι πώς θα γίνει το κλιπ. Αλλά είναι συγκεκριμένα, ένα-ένα τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Το κάθε όργανο που θα μπει μέσα στην παραγωγή, το πώς θα... Βάζεις παντού την πινελιά σου. Παντού, παντού. Στίχους βάζεις κι εσύ και... Κοίταξε, στίχους δεν επεμβαίνω αν έχει γραφτεί ωραίο στίχος. Αλλά ξέρει, ο Λεωνίδας Σόζης μου έχει γράψει τα μισά μου τραγούδια. Ας πούμε στο Πες μου τι άλλαξα 3 φορές το στίχο. Δεν θα του πω τι πρέπει να γίνει, αλλά του λέω, ας πούμε, αυτό δεν μου ταιριάζει. Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό που τραγουδάω να με εμπνέει. Ναι. Έτσι πρέπει. Και να νιώθω ότι είμαι εγώ, ας πούμε, αυτό. Mm-hmm. Οπότε, ναι, μπορεί να τύχει να αλλάξω στίχο. Τώρα, ας πούμε, σε άλλα τραγούδια, όπως το Φήμε, ο καθένας έγραψε τα δικά του. Okay. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό ναι, το κολλάβ. Ναι, και εμένα. Πάρα πολύ. Με το Πέτρο δεν έγραψα το στίχο μου. Okay. Εξαρτάται. Εντάξει. Έχω τραγούδια που έχω γράψει και δεν έχουν κυκλοφορήσει. Αλλά πάντα ακόμα. Πρέπει να σε εμπνέουν και να σε κάνει να το βγάλεις αυτό το συναίσθημα ή αυτό. Το οτιδήποτε είναι. Πάντα, ναι. ναι. Από ξένο καλλιτέχνη θα έχεις κάποιον που θα ήθελες να συνεργαστείς? Ναι. Ποιον? Το Harry Styles. Οκ, ωραίος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Iconic θα ήθελε. Είναι ωραίος. Στέφομαι. Ντύνεται πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει που είναι τόσο fluid. Όλη του η περσόνα είναι τόσο fluid, δηλαδή. Είναι ωραίος. Δεν φοβάται. Ποιον άλλον, άντρα, ε. Ναι. Ή και γυναίκα, ό,τι θέλεις. Ναι. Τώρα πήγα τη Δευτέρα, πήγαμε και είδαμε την Dua Lipa, ξέρω, και με την Dua Lipa. Τι σκεφτόμουν. Τι εννοείς την είδες? Πήγαμε στη συναυλία της. Πες μου κάτι, στη συναυλία της. Είχε στο stage μια τεράστια καραβίδα. Αυτό, ναι. Μου το έβγαλα εγώ story. Όχι, δεν το ανέβασα. Όχι, αλλά μου το στείλανε πάρα πολύ. Ναι, και εμείς γελάγαμε. Λέμε, τι είναι αυτό, πώς το σκέφτηκε. Αλλά όντως, μια τεράστια ψεύτικη καραβίδα. Τέλειο. Φαντάζεσαι να έχει για εμάς. Τέλειο, μάλλον. Και χόρευε και λέω τι φάση. Ναι, ναι. Από Έλληνες, κάποιος στόχος για συνεργασία? Από Έλληνες. Θα ήθελα πολύ, ας πούμε, με τον Πάριο. Άντε. Ναι. Μ' αρέσουν λίγο οι κόντρες, ξέρεις. Νομίζω μπορούν να βγουν πολύ ωραία πράγματα. Ναι, αυτό σκέφτομαι. Και μου λέει τερλέγκα. Όχι, ας πούμε, πώς έκανε η Lady Gaga με τον Tony Bennett. Ξέρεις, πήγανε λίγο πίσω. Ή έκανε τώρα η Dua Lipa με τον... Α, ναι, με τον Elton John. Με τον Elton John. Μπορείς να κάνεις κάτι ναι, ωραίο, ναι, ναι. αλλά ναι. να συνδυάσεις, ξέρεις. Με τον Νίνο θα ήθελα. Νίνο Ξυπολιτά. Ναι. Ποιον άλλον. Σημειώνετε εσείς. Ξέρεις τι, οι συνεργασίες νιώθω ότι τραβάνε, είναι λίγο, έρχονται απρόσμενα. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή... Τώρα δεν θα πω κάποιο ράπερ, γιατί είναι λίγο αναμενόμενα αυτά, αλλά
μ' αρέσουν λίγο αυτά που δεν θα το σκεφτόταν κάποιος. Ναι, όπως ναι, με ναι. τον Πέτρο που κάναμε. Ναι. Γεια σου. Μωρό μου, τι κάνεις. Και γενικά, όσο πιο διαφορετικό είναι και το στυλ, είναι, ναι. τόσο πιο χιτάρι, περίεργο ναι. θα γίνει. Ναι. Έχετε κάνει και στο TikTok χαμό. Δηλαδή αυτό το γεια σου. Μωρό μου, τι κάνεις. Μπαίνω στο TikTok, είναι γεια σου. Ωραία. Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα break να ακούσουμε τι άλλο. Το παλιόπεδο θα ακούσουμε. Και ξαναρχόμαστε. Δώστε. Με κομμάτια, θάλασσες, θεούς, παλάτια. Μου είχες τάξει εσύ. Θέλω να σε δω αυτό. Εγώ στη ζωή σου λες πως παίρνω πανικό. Εγώ και να ξέρεις ακόμα τίποτα. Πώς γίνεται αυτό. Ναι, όχι, εντάξει, θα θυμίσω. Ωραία, γιατί θα σε ρωτήσω μετά, να ξέρεις. Πριν περάσω να ρωτήσω τη Ζόζεφιν, έχω τόσο πολλά να σου πω και χαίρομαι γιατί είμαστε εδώ μόνο ένα τέταρτο και νιώθω ήδη ότι μπορούμε να ράξουμε και ναι, να μιλήσουμε. Μπορούμε. Είναι τέλειο αυτό. Βρήκες έναν άνθρωπο, μπορώ να μιλάω 5 ώρες. Εγώ. Θέλω να σας πω ότι έχει βγει, ήδη έχει κυκλοφορήσει το movie trailer των VMA που είναι μέσα, καλά, πρώτα απ' όλα είναι η Θεάρα, η Ζόζεφιν, είμαστε εμείς, είναι πάπειροι καλλιτέχνες, Nick Light, μέλισσες, είναι πάρα πολύ. Θέλω να πάρετε κι εσείς μια γεύση, να το δείτε. Πάλτε. Το βγήκε πολύ ωραίο. Λέγαμε τώρα. Πες να είναι και από όλες τις χρονιές το πιο ωραίο κλιπ που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Όχι, είναι το καλύτερο που έχω δει. Ναι, δεν ξέρω αν έχει... Δεν έχει γίνει γύρισμα με τους καλλιτέχνες. Ναι. Α, όχι, ποτέ έτσι, ε. Όχι. Περιμένανε εμάς για να το κάνουμε. Με το TikTok, τι σχέση έχεις, μπαίνεις καθόλου. Κοίταξε να δεις, θα έλεγα ξεκάθαρα ότι είμαι άλλης γενιάς, δεν είμαι του TikTok. Προσπαθώ πολύ με το TikTok. Αυτό σε διάλογο, πώς δουλεύει. Είμαι του Ιβ, είμαι άλλη πλατφόρμα, ρε παιδί μου, αλλά προσπαθώ να. Κάτι ανεβάζεις. Κάτι ανεβάζω. Έχω τον αδελφό μου που είναι 13 και μου τα λέει λίγο. Αλλά παιδεύομαι εκεί, ξέρεις, που κόβει αυτό, το ξαναμπαίνει. Αλλά με το απλό βίντεο καλά τα πάω. Ο αδερφός, πώς νιώθει που πάει σχολείο και λέει. Ντρέπεται λίγο. Ντρέπεται. Ναι, ναι, αλλά δείχνει και τα βίντεο. Θα ρίξει ό,τι γυναίκα θέλει αργότερα. Έχει καταλάβει τι αδερφή έχει. Ναι. Τον έφερα και στο μαγαζί, στο έναστρο που εμφανιζόμαστε. Εκεί ήταν με το Snake, άραζε με σαμπάνι και αυτά. Και του λέω, βγάλε φωτογραφία να το δείξει στους φίλους. Και μου λέγε, δεν είχε καταλάβει τι γίνεται. Αλλά μετά όταν πήγε στο σχολείο. Τέλεια. Θα βάλετε να δούμε λίγο Josephine στο TikTok. Δώσε μας λίγο. Oh. Θέλει να με δει στα μάτια, γι' αυτό γίνομαι κομμάτια. Θάλασσες, θεούς, παλάτια, μου είχες τάξει εσύ. Θέλω να σε δω, του λέω, άλλα βράδια να μην κλαίω. Το τηλέφωνο χτυπάει, μα δεν είσαι εσύ. Το σηκώνω, μα δεν είσαι εσύ. Παρακαλώ. Γεια σου, μωρό μου, τι κάνεις. Πήρα να δω αν είσαι καλά. Θα με κοντά σου σε 2 λεπτά. Γεια σου. Απροσκλήτως θα έρθω έξω από το σπίτι σου. Θα πεινώ, θα μεθάω για το χαρτί σου. Από το 1 μέχρι το 10 πόσο άβολα ένιωθε. Που το είδα τώρα αυτό. Που έβλεψε τον εαυτό σου. Όχι, γέλασα. Γιατί μετά που πέφτει λέει, όχι, τώρα θα με δούμε. Θυμάσαι από το κύμα μου τις κινήσεις με τα χέρια. Όχι. Α, είναι μηνύμη χρυσόψαρ. Κοίταξε να δεις. Όχι, και το έκανα όλο. Πήγαμε στην παραλία την ώρα που κάναμε το βίντεο κλιπ και του λέω Τάσου, κάναμε ένα χορευτικό πιο παραδοσιακό. Ναι. Γιατί από το βίντεο κλιπ είναι διαφορετικό αυτό. Και μου το έβγαλε εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσα να το μάθω.
Και αυτό ήταν το πιο ωραίο που είχα, φαντάσου. Εντάξει, ωραία ήταν. Όχι, μια χαρά είναι. Αλλά εγώ ξέρεις, μου παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο να μάθω τις χορογραφίες. Τι λένε, είναι αυτό, το muscle memory. Ναι, να, τι εδώ. Όχι, το muscle memory είναι, είναι και καλά όταν σου δείχνει μια κίνηση και ναι, τη θυμάται το σώμα σου για την επανάληψη. Μηδέν η δική μου. Ναι, και τώρα εμένα να μου ένα, κάτι, ας πούμε. Τίποτα. Ναι, αλλά μια νομίζω χαρά τα βγάζεις. Ναι, πρέπει να κάνω πρόβες. Ναι. Δηλαδή, μελετάω πολύ για να το... δηλαδή, το χορευτικό από το βίντεο κλιπ το κάναμε μια εβδομάδα κάθε μέρα. Εντάξει. Είχαμε και 23 χορευτές. Βγήκε πολύ ωραίο όμως. Ναι, ήταν ωραίο. Μου άρεσε που ήσασταν τόσο συγχρονισμένες εκεί. Που, πολύ. Που φαίνεται σαν να είστε πάνω σε ένα λόφο. Ναι, ναι. Green screen, φαντάζομαι είναι αυτό. Ναι. Ήτανε green. Τέλειο. Είναι νησί και καλό. Okay. Ναι, τέλειο, τέλειο. Τέλειο. Φέτος είδαμε με Sneak και Σαμπάνι στο Έναστρο. Με το Σαμπάνι προέκυψε από το περσινό collab στα VMA. Ναι, που είπαμε το τίποτα. Και δέσατε μετά και είπες θα κάνουμε δέσαμε, ένα δίσχυμα. Δέσαμε, γενικά τον, μ' αρέσει πάρα πολύ σαν καλλιτέχνης και περάσαμε πολύ ωραία και στο περσινό VMA και μετά συνεργαστήκαμε και με το Sneak, δέσαμε και είμαστε μια τρελοπαρέα. Μου είχε φανεί πολύ ήρεμος άνθρωπος ο Σαμπάνης. Ναι, είναι. Είναι, δηλαδή, ναι. Και τον είχα δει στο γύρισμα που είχαμε κάνει για το τρέιλερ. Πολύ χαλαρός. Πολύ, είναι, είναι. Χαμηλών τόνων μου φάνηκε έτσι πολύ... Είναι καλλιτέχνης με όλη την έννοια. Ναι. Mm-hmm. Βέβαια. Δηλαδή, άμα του δώσει την κιθάρα, δεν θα είναι ήρεμος, κατάλαβες. Ναι, αλλά ναι, 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 ναι. Ενώ σε κόσμο και αυτά, είναι αυτό. Δηλαδή, στη μουσική μπορεί να μιλάμε ώρες. Μετά όταν... Ναι, το έχω δει με πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό. Που μπορεί να είναι ντροπαλή και μόλις πεις και εγώ είμαι πολύ ντροπαλή γενικά. Είσαι. Ναι, δεν είμαι... Είμαι outgoing, αλλά θέλεις νιώθω πιο άνετα πάνω στη σκηνή. Ναι. Αυτό. Είμαι ντροπαλή, απλά στη σκηνή. Πώς ήρθα εγώ τώρα στην έδρα σας, δεν νιώθεις πολύ άνετα εδώ? Νιώθω άνετα γιατί εσύ με κάνεις να νιώθω άνετα. Okay. Έχει να κάνει με σένα. Έχει με την ενέργεια. Πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Ναι, βέβαια. Να σε ρωτήσω, sorry, είσαι αυτοδιδάκτη γενικώς, έχεις κάνει μαθήματα, αυτό μου άρεσε να το ρωτάω. Κάνω συνέχεια μαθήματα. Κάνεις συνέχεια. Ναι, ναι, μπράβο. Χρόνια τώρα. Άρα το, δηλαδή... Νομίζω σε όλα τα κομμάτια είναι σαν τον αθλητή. Δεν μπορείς να τρέξεις χωρίς να έχεις κάνει ζέσταμα ή χωρίς να κάνεις προπόνηση. Γενικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με το μουσικό κομμάτι, έχει ατελείωτες πρόβες, ναι, μαθήματα, είναι τα πάντα. Είναι πιο πολύ και για τα live, ας πούμε, φαντάζομαι. Εννοείται. Δηλαδή, τραγουδάω μια μισή ώρα στα live μου. Μαθαίνεις τεχνικές. Με χορό, με αυτά. Αυτό πρέπει να είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο, πρέπει να έχεις αντοχές όταν είναι back to back τα live και είναι κάθε μέρα. Ο τρόπος που αναπνέεις, είναι διάφορα πράγματα. Mm. Δεν σου κλείνει ποτέ... Βέβαια. Ναι, και τι κάνεις, πίνεις με χαμομήλια και... Όχι, μαθαίνεις αφωνία να τραγουδάς πέρα από, από αυτό που έχεις. Wow. Wow. Ναι. Και εγώ ανεβαίνω στον πρώτο τις σκάλες και λαχανιάζω. είναι ό,τι έχεις στο πρόγραμμα. Δηλαδή, ό,τι έχεις το συνηθίζεις, κατάλαβες τι λέω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είμαστε άνθρωποι και αυτό πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει. Αλλά δηλαδή, μπορεί να μην αισθάνεσαι καλά ή να έχεις τη κοιλιά σου, οτιδήποτε. Ναι. Αλλά ζητείτε κάθε βράδυ, ξέρεις, να φαίνεσαι τέλεια, πάντα αυτό που περιμένει ο άλλος να δει. Ναι, ας πούμε, ναι, ναι, τη Ζόζεφιν ή τον οποιονδήποτε, ναι, είναι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Και να είναι έτσι όπως τον έχει δει καλλιτεχνικά. Αλλά νομίζω αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας. Είναι οπότε, αυτό που λες τώρα, ό,τι και να έχεις. Οπότε πιστεύεις ότι όσο τραγουδάς τόσο θα κάνεις μαθήματα δηλαδή. Και τόσο πάντα, θα... δεν σταματάει ποτέ αυτό και μ' αρέσει και εγώ να εξελίσσομαι πολύ. Mm. Και βλέπω και διαφορά κιόλας. Από τα πρώτα μου τραγούδια θέλω να δίνω άλλα πράγματα στα τραγούδια μου, άλλα γυρίσματα. Ναι, έτσι. Άμα εγώ πάω να κάνω μαθήματα, θα μάθω να τραγουδά. Βέβαια. Ναι. Ναι, άμα έχεις ωραία χρειά, νομίζω ότι χρειά ξεκινάνε όλα. Πώς έχω ωραία χρειά. Εντάξει. Και μετά είναι η στήριξη, είναι διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά φαντάζομαι ότι εγώ όταν ξεκίνησα τραγουδούσα μόνο ξένα. Ναι. Ναι. Και τώρα κάνω λαϊκό πρόγραμμα. Το καλοκαίρι που θα είσαι, πάει, που θα σε δούμε. Ξεκινάει η περιοδία μου, 1η Ιουνίου, από τη Νέα Υόρκη. Και ξεκινάμε, μετά γυρνάω, πάω σε όλη την Ελλάδα, έχουμε Λονδίνο, Γερμανία. Wow. Είναι όλο το καλοκαίρι κλεισμένο. Θα κάνω και κάποιες εμφανίσεις με τον Γιώργο Σαμπάνη. Και μετά θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα και το... από Σεπτέμβρη τι ναι θα κάνουμε. Wow. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε τη Φήμη τώρα από ποια. Το ξέρεις αυτό το κομμάτι. κάτι έχω. Ματ κλείνε την κοπελάρα μας εδώ και ξαναρχόμαστε να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια. Ναι. Ορίστε.
γιορτάζω τα άστρα. Καλά, ξέρεις την ιστορία. Γιορτάζω τα άστρα. Η Μάτα Χάρη. Ποια ιστορία. Η Μάτα Χάρη είναι γυναίκα. Όντως. Ήταν κατάσκοπος, ναι. Όχι πρόσκοπος, ήταν κατάσκοπος. Και... Θα κλαίω, εντάξει. Και τι έκανε. Τέλος πάντων, ήταν η πληροφοριοδότης και έφερε τις πληροφορίες και τις έδινε. Ναι. Ναι. Οπότε γι' αυτό είναι λίγο aggressive το, ο στίχος. Α, ναι. Πώς έπαιρνε τις πληροφορίες. Εντάξει. Δεν ξέρουμε πώς το έκανε μια κατάσκοπος, αλλά όχι, ναι. Όχι, αποπλανούσε τους άντρες. Ναι. Τους έβαζε ποτάκια, ας πούμε. Και... Ναι, για το νομίζω τους Γερμανούς, ναι, και έδινε πληροφορίες. Και τι είναι. Τι είναι. Μα τα χάρη. Έπαιρνε πληροφορίες, γιόρταζε τα άστρα. Διατάζω τα άστρα. Ναι, διατάζω. Ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Ναι, ωραίο, ωραίο. Πολύ καλό. Δέσατε πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε περάσει το πρώτο παιχνίδι της εκπομπής. Τι κάνουμε, είναι κάτι σαν χαλασμένο τηλέφωνο. Εγώ τα ακουστικά δεν τα χρειάζομαι, είναι καθαρά για να μην ζηλεύω που φοράτε εσείς. Ετοιμαστείτε να χάσετε. Λοιπόν, φοράτε εσείς ακουστικά με τέρμα μουσική. Σου έχω βάλει πριόνια μέσα να ακούς, να αποσυντονίζεσαι. Σου λέω μία φράση και ό,τι καταλάβεις το μεταφέρεις στον τι. Είναι απλά εγώ. Εσύ ναι, και να δούμε αν στο τέλος θα είναι η αρχική φράση που έχω πει εγώ. Ωραία. Χαλασμένο τηλέφωνο, λοιπόν. Εγώ διαβάζω πολύ καλά τα χίλια, οπότε... Ωραία. Για να δούμε. Για πάμε. Πόσες λέξεις θα πούμε. Θα είναι πρόταση. Α, είναι ωραία, πρόταση. Εγώ δεν διαβάζω καλά τα χίλια. Ωραία, τελικά. Ωραία, γυρνάω. Γύρνεσαι από την άλλη. Ωραία, βάζω δυνατά. Ναι, ναι. Οκ, κι εγώ. Βάλε. Περίμενε. Ωραία. Με τι πεις ακόμα. Μπορείς να μου το φτιάξεις. Ωραία. Έχει πάει στο σημείο που βαράει. Ωραία, δεν ακούς τίποτα. Πάμε. Η Ζώζεφη. Τραγούδησε με τον Γιώργο Σαμπάνη. Η Ζώζεφιν. Η Ζώζεφιν. Η Ζώζεφιν. Η Ζώζεφιν. Τραγούδησε. Τραγούδησε. Τραγούδησε με τον Γιώργο Σαμπάνη. Με τον Γιώργο Σαμπάνη. Στα VMA. Στα VMA. Τα VMA. Το καλοκαίρι. Στον αέρα. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Στον αέρα. Ωραία. Το βρήκα. Το βρήκες. Μην τον βοηθάς τόσο, να του λες μία φορά... Α, τίποτα, εντάξει. Γιατί. Τίποτα, τίποτα. Όλα, καλό, όλα καλά. Άκουσα αυτό. Όλα καλά. Λοιπόν, γύρνα από την άλλη. Γυρνάω. Ναι. Το παλιόπαιδο. Το παλιόπαιδο. Είναι υποψήφιο. Είναι υποψήφιο. Για βίντεο κλιπ της χρονιάς. Για βίντεο κλιπ της χρονιάς. Το παλιόπαιδο. Το παλιόπαιδο. Το παλιόπαιδο. Είναι υποψήφιο. Είναι υποψήφιο. Για βραβείο, για βραβείο της χρονιάς. Για βραβείο της χρονιάς. Δεν είμαι τέλειος, τα βρήκα. Για βίντεο κλιπ είσαι. Για βίντεο κλιπ της χρονιάς. Το είπε βραβείο. Είναι αυτό που έχεις τόσες υποψηφιότητες που δεν σε νοιάζει. Ναι, κάτι θα είναι. Τα βρίσκω όλα. Κάτι θα είναι. Γιατί τα βρίσκουμε όλα. Γιατί το λες πάρα πολλές φορές, μην τον βοηθάς. Όχι, απλά είμαι πολύ καλός. Πες του μια φορά όλη και την εγώ... πρόταση. Και άστον να εκεί τέλος του Θεού. Okay. Και εσύ τα βρίσκεις όλα τέλεια. Ναι, κατευθείαν. Ναι. Μήπως εσύ κάνεις κάτι λάθος. Εγώ μια φορά το λέω. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, ξαναβάζω. Ωραία, γυρνάω πάλι. Ναι, γύρνα. Ωραία. Η Ντάτ, Λίλη και ο Ντί θα κάνουν τα backstage στα βραβεία. Η Ντάτ, Λίλη και ο Ντί θα κάνουν τα backstage στα βραβεία. Ωραία, ξανά. Η Ντάτ, Λίλη και ο Ντί. Ωραία, η Ντάτ, Λίλη και ο Ντί, ναι. Θα κάνουν τα backstage στα φετινά βραβεία. Το ξέχασα. Γυρνά. Γυρνάω. Η Ντάτ, Λίλη και ο Ντί. Ωραία. Τι ξέχασε το όνομά μου. Η Ντάτ, Λίλη. Η Ντάτ, Λίλη. Η Σακύρα. Η Ντάτ, Λίλη. Το ίδιο πράγμα είναι. Η Ντάτ, Λίλη. Η Ντάτ, Λίλη. Η Ντάτ, Λίλη. Η Σάντι. Η Ντάτ, Λίλη. Η Ντάτ, Λίλη. Και ο Ντί. Και ο Ντί. Θα παρουσιάσουν. Θα παρουσιάσουν. Τώρα το κατάλαβα τι θα είναι. Τα φετινά βραβεία. Τα VMA στα backstage. Τι Σακύρα, τι εγώ, το ίδιο είναι. Μπράβο. Ένα τελευταίο. Κι άλλο. Πάμε. Ένα τελευταίο. Okay. Η ψηφοφορία συνεχίζεται στο mad.gr
Η ψηφοφορία. Συνεχίζεται. Στομάτ.gr. Στομάτ.gr. Μπες ψήφισε. Ψήφισε με. Μπες ψήφισε. Ναι. Μπες ψήφισε. Ναι. Ξανά. Η ψηφοφορία συνεχίζεται στο mat.gr. Μπες ψήφισε. Η ψηφοφορία. Η φωνή. Δεν μπορώ να το πω. Ψηφοφορία. Η ψηφοφορία. Ναι. Συνεχίζεται. 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 Σκίζεται. Συνεχίζεται. Εξελίσσεται. Συνεχίζεται. 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 Συσχετίζεται. Συνεχίζεται. Καλά το είπα. Ναι. Συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Στη σκηνή. Συνεχίζεται. Στη σκηνή. Συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Όπα, τελειώνει η μουσική, περίμενε. Πάμε πάλι, πάμε πάλι. Λοιπόν, η ψηφοφορία. Ναι. Συνεχίζεται. Ναι. Για κάνε λίγο πιο. Συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Ναι. Στο mad.gr. Στο mad.gr. 2000. Mad.gr. .gr. Mad. Mad. Τελεία. 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 VMA. Τελεία. Για κάνε λίγο πιο. Mad. Mad. Mad.gr. Mad. Τελεία. Gr. Συνεχίζει στο mad.gr. Αυτό. Ναι. Τέλειο. Ψήφισε. Οπό, και όντως μπείτε, ψηφίστε, γιατί έχετε, έχετε τρεις υποψήφιους εδώ μπροστά σας. Ψηφίστε με, ψηφίστε. Για 7 χρόνια καλοτυχία. Και τι, τι. Να μας ψηφίσουν για 7 χρόνια καλοτυχία. Αυτό, αυτό ήταν το παιχνίδι. Πάμε τώρα να ακούσουμε. Εμείς θα παίζουμε άλλα παιχνίδια, γιατί αυτό ήταν πολύ. Ναι, βασικά εσύ τα πιάνεις με τη μία κατευθείαν. Ναι, ναι. Και εσύ, όχι, καλώς απλά. Καλώς ήμουνα. Ναι. Μετά όταν μου έκανες το. Όχι, καλώς. Όχι, ήμουνα πολύ καλός. Πάμε να ακούσουμε Going Through με Josephine και Mike, γυναίκες. Αχ, πώς μου άρεσε αυτό. Βάλε φαντασία, ωραία, ναι. Ωραία. Ναι, ωραία. Και ερχόμαστε για το τελευταίο παιχνίδι. Θέλω να σε πάω σπίτι. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Θέλει να με δει στα μάτια. Γι' αυτό γίνομαι κομμάτια. Θάλασσες, θεούς, παλάτια. Μου και στάξει εσύ. Αυτό σου λέω, είχα repeat. Είχα μάθει όλους τους στίχους πρώτη μέρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα παιχνίδι γνώσεων. Και τα ναι, εδώ θέλω να σε δω πόσο δυνατή είσαι. Τι ερωτήσεις είναι αυτές? Είναι ερωτήσεις από τα VMA, ναι. Acts κτλ. Οκ. Από προηγούμενες χρονιές. Ναι. Και έχουμε το buzzer, το πατάς. Ωραία. Και 5 δευτερόλεπτα να απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Έχω μάθει ότι είσαι πολύ ανταγωνιστική, θα έχω το χέρι μου κοντά. Ωραία. Να φύλλα στα νότα σου. Νιχομαχία θα γίνει. Ωραία. Λοιπόν. Όχι, όχι. Λοιπόν, σας θέλω από εδώ, από κάτω. Δεν μπορεί να μπει αυτό στη μέση. Όχι. Α, είναι στη μέση. Μπορούμε να το βάλουμε πιο, απλά πιο εδώ. Όχι. Οριακά μπορώ να πιάσω αυτή τη μύγα που πετάει τόση ώρα από ταχύτητα. Νομίζω με τον ήχη σου μπορεί να την τρεις. Λοιπόν. Με τσόπστιξ. Είμαστε έτοιμες, καπετάνιοι. Ρε, μυγιάκι. Μυγιάκι. Όσο πάει γίνεται και χειρότερο, πάμε να περάσουμε στο παιχνίδι. Λιλάκι. Λοιπόν, κακό. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 1. Σταμάτα εδώ. Ναι. Ναι, ωραία, ωραία. Ας σοβαρευτούμε. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Ποια χρονιά τραγούδησε η Josephine μαζί με το Mad Clip στα Mad VMA? Το 20. Το πάτησε, ρε. Και το έχεις από πάνω, ε. Πώς το πρόλαβες? Ρε, είχε βάλει ήδη τα χέρια της εδώ και πήγα από κάτω. Το 20 ήταν. Α, δεν μπερδεύτηκες. Γιατί νομίζω ότι έχει βάλει τον ήχη για να το πατάει από μακριά. Για να το προλαβαίνει. Έλα, είμαι πολύ καλή. Είσαι πόπο. Ναι, και θα φάνω πάρα πολύ στόκερ τώρα. Μπράβο, 1-0. Ωραία. Λοιπόν. Ερώτηση νούμερο 2. Ναι. Και λέει, ποιο βίντεο κλιπ κέρδισε πέρυσι το βραβείο για το καλύτερο pop? Συμβάζεται το. Ωραία. Το καλύτερο pop. Ναι. Εγώ. Μπράβο. Εγώ. Ναι, το εσύ τραγούδι το εγώ. Εγώ το τραγούδι εγώ. Ναι. Μπράβο. Ένα. Πόσο εγώ. Ναι. Ευχαριστώ. Και σε φέτος εύχομαι.
Και εγώ τα εύχομαι. Σε φέτος. Και σε φέτος. Και του χρόνου και του παραχρόνου. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Μακάρι. Έτσι, έτσι. Να είμαι τυχερή να παίρνω βραβεία. Ερώτηση. Έχουν αξία για σένα τα βραβεία. Ναι, πολύ. Χαίρομαι που και τα έχω μέσα στο σπίτι μου. Τα έχω φωτίσει κιόλα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και προσέχομαι κάθε βράδυ μπροστά του. Και το πλατινένιο μου δίσκο έχω βάλει στον τοίχο και μου αρέσει να τα βλέπω. Μία φορά έστω. Ναι, όχι, τι λέω, όχι. Τι είναι έτσι. Όχι. Έτσι. Όχι, απλά ξέρω εγώ πονά. Μπορεί να περνάω από το πλατινένιο δίσκο και να κάνω, θα κάνω κι άλλο. Του μιλάς δηλαδή, ε. Ναι. Σου φέρνω αδερφάκι, πες. Όχι, όπου κοιτάς, εκεί πας. Αυτό είναι. Πες, σου φέρνω αδερφάκι. Λοιπόν, και λέει, ερώτηση νούμερο 3. Ποια χρονιά έκανε το πρώτο της ΑΚΤ στα βραβεία της η Σοζεφίν. Γέλα! Σέχω. Δύο... Τι ήταν τώρα, 15... Μάλλον 14 θα έλεγα. Σωστό! Και να τι είναι που έχει καλή μνήμη. Τα θυμάμαι. Σαν πέρυσι το θυμάται, είμαι σίγουρη. Και τώρα είναι μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με σένα. Οκ. Με ποιους τραγούδησε. Έλα να σου πω κάτι. Έλα, έλα, θυμάμαι. Εννοείται ότι θυμάμαι. Ο Risky Kid. Ναι. Τους Kings, Αντωνέλα. Ναι. Και ο Τσαουσόπουλος και η Κατερίνα. Ναι. Η Λιόλιο. Ναι. Μπράβο. Εμένα θα με ρωτήσετε τι έφαγα σήμερα το πρωί. Θυμάσαι. Να απαντήσω πρώτη. Τι έφαγε σήμερα το πρωί. Τίποτα, δεν έχω φάει. Τινό. Πάμε μετά να φάμε. Ναι, φάμε. Τέλεια. Λοιπόν, ωραία, κάτι να μην είναι. Κάτι με που δεν έχει. Όχι, όντως οι άλλες δεν έχουν να κάνουν με σένα. Σίγουρα. Ναι. Εντάξει, ωραία. Τι γελάς. Είμαι σίγουρη. Όχι, αλήθεια. Όχι, ρε. Όχι, όντως δεν έχουν. Εντάξει, γιατί δεν γίνεται να με ρωτάς για μένα όλη την ώρα. Όχι, ρε. Όντως η πρώτη ήταν τέτοια, αλλά τώρα είναι. Ωραία, ωραία. Τι χρώμα ήταν το outfit που φόρεσε στα Mad VMA το 2021 όταν τραγούδησε το παλιόπεδο. Βρετός Βρετάκος. Ήταν λευκό με ασημή λεπτομέρειες. Ήταν έτσι bling bling. Ήταν όλο στρας. Στρας bling bling. Ωραία. Αυτό όλο bling bling ήταν. Ήταν η μπότα. Δεν ξέρω εγώ το βρετό Βρετάκο. Μη χάσεις εσύ το κλικ σου. Κοίτα εδώ. Ρε, βγάλε το χέρι σου πάνω. Τι είναι το σκορ εδώ. Το σκορ είναι 7-3. Στις 6 ερωτήσεις. Θα τα πούμε μετά. Εντάξει. Ωραία. Και ερώτηση νούμερο 6, η οποία όντως δεν έχει να κάνει με σένα, και λέει: με ποια τραγουδίστρια από την Eurovision συνεργάστηκε on stage στα Mad VMA το 2021. Μα τα χάρη. Πώς τη λένε. Όνομα. Αλλά το έχω πατήσει εγώ γιατί ρωτάω. Είναι η Εφέντη. Να σου πω κάτι. Το έχω δει πολλές φορές γιατί το έχουμε βάλει σε διαφημίσεις. Απλά ήταν πληροφορία πολύ καλά σκεπασμένη μέσα στο υποσυνείδητο. Εντάξει, ας πούμε ότι όλοι θυμόμαστε το Ματαχάρι. Ας πούμε τώρα ότι κέρδισες εσύ για σήμερα. Ευχαριστώ. Εγώ θα πάρω την αγάπη του. Οκ. Και μπορώ να έρθω να ξαπαίξουμε κι άλλο παιχνίδι, ένα πιο δύσκολο. Γιατί τώρα ήταν μόνο για μένα η ερωτήση. Εντάξει, να κάνουμε, αφού... Είμαι σίγουρη ότι άμα ρωτάγατε γενικές... Έχω πάρα πολλές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Ρώταμε τώρα ποιος ήταν πρόεδρος της Γουαταμάλα το 2005. Το είπες και εσύ πριν. Το είπα και εγώ αυτό, όντως. Είναι τα 7 χρόνια. Ναι. Ναι, και ποιος ήτανε. Δεν ξέρω, αλλά άμα με είχατε προετοιμάσει θα το ήξερα. Το ξέρω. Ξέρεις ποιος είναι. Ποιος. Ο Κωνσταντίν. Αυτό ήτανε. Ωραία. Ελπίζουμε να μην σε κουράσαμε πολύ. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Πέρασε τέλεια. Και εμείς το ίδιο. Έχετε πάρα πολύ γέλιο. Έχεις πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Ευχαριστώ. Και έτσι να συνεχίζετε, μου αρέσει που κάνετε αυτή την εκπομπή, να κάνετε και άλλα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε δούμε νούμερο ένα παντού. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το εύχομαι να έχω καλή τύχη. Φορτηγό για τα βραβεία. Δεν χρειάζεται τύχη. Μεγαλύτερο σπίτι. Έτσι, καλά. Και φέτος με μπλε βρωτικούλη. Και φορτώνει μέσα βραβιάκια. Να χρειάζεσαι συνεργασία με ηλεκτρολόγο για να φωτίζεις πιο πολλά βραβεία. Ναι, ωραία. Πες στον κόσμο τώρα, άμα θέλεις να μπει να σε ψηφίσει. Σωστά. Όσοι μας βλέπετε, μην ξεχάσετε να μπείτε στο mad.gr, να μας ψηφίσετε για να πάρουμε κανένα βραβείο και φέτος. Και να μπουν στο Viva. Στο viva.gr, άμα θέλετε να αγοράσετε το εισιτήριό σας για να έρθετε να μας δείτε και από κοντά. Δεν είμαστε πολύ καλά παιδιά, θα περάσετε πολύ ωραία. Χαμός φέτος. Θα γίνει χαμός. Έτσι. Από εμάς αυτά. Σας αγαπάμε πολύ. Και θα τα πούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο. Για ερώτες μιλούν τα παραμύθια. Τα αγγίγμα σου μ' απέδειξε πως όλα είναι αλήθεια.